Καλησπέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Για τα προβλήματα στην ακοή θα μιλήσουμε σήμερα και για την επίλυσή τους, αφού κοντά μας είναι ο κύριος Μιχάλης Μαρκουρόπουλος, εξειδικευμένος στην οκολογία. Είχαμε και στο παρελθόν μια εκπομπή πριν από λίγο καιρό. Είχαμε μιλήσει για τα διάφορα είδη ακουστικών. Είχαμε μιλήσει για τους ανθρώπους, πώς αυτοί απομονώνονται όταν δεν ακούν. Και είχαμε δει ότι κάποιες φορές, ίσως στο παρελθόν ή λόγω των επιλογών που έχουν κάνει, δεν έχουν βρει τη λύση κάποιοι άνθρωποι στο να ακούνε. Αν ισχύει αυτό, θα μου πείτε, κύριε Μαρκουρόπουλε, και τι ακούτε να λέγεται και στο δικό σας χώρο, αλλά και γενικότερα, γιατί είμαι σίγουρη ότι και στις παρέες, εκεί που θα συναναστρεφόσαστε κόσμο, κάποιος θα βρίσκεται να ρωτήσει για ένα δικό του πρόσωπο, για μία μητέρα, για έναν παππού, για έναν θείο που δεν ακούει και θέλει να λύσει αυτό το θέμα το τόσο προβληματικό και άσχημο για την καθημερινότητα. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι όπως τα ιατρικά θέματα. Όταν έχεις ένα γιατρό στην παρέα, πάντα θα βρεις κάτι να του ρωτήσεις για να δώσεις μια λύση. Έτσι και σε εμάς, πάντα θα υπάρχει ένα πρόσωπο αγαπημένο που έχει θέματα με την ακοή του και θα θέλει να μάθει πληροφορίες του σκηνικού του άτομου. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία δεν είναι σωστά ρυθμισμένα. Μπορεί να έχουν αγοράσει μια συσκευή μικρή που να τους έχει υποσχεθεί κάποιος ότι θα κάνει μεγάλη δουλειά, αλλά να μην τα κατάφεραν ποτέ. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, γιατί πολλές από αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι καλές, αλλά να μην έγινε η σωστή διαδικασία για την αποκατάσταση της ακοής. Και τη ρύθμιση, εννοείται. Ναι, είναι η ρύθμιση είναι και το ερωτηματολόγιο. Είναι πολλά που παίζουν παράγοντες, παράγοντες παίζουν ρόλο. Είναι το προφίλ του ανθρώπου. Να ξαναγίνει η μελέτη από την αρχή, η διαδικασία από την αρχή. Αυτό θα μπορεί να γίνει με ένα πολύ μικρό κόστος και να μην επιβαρυνθεί ξανά ο πάσχων με την αγορά, με την αγορά καινούργιο. Καινούργιες συσκευές. Αυτό δεν ισχύει βέβαια σε όλα, εξαρτάται πόσο καινούργιο είναι και πόσο εξελιγμένο τεχνολογικά είναι, γιατί στην αγορά κυκλοφορούν διάφορες μικρές τέτοιες συσκευές. Τώρα, έτσι όπως τα λέμε, για να δώσουμε πιο επεξηγηματικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να δει τη δική του συσκευή, που δεν είναι και δικό σας προϊόν, δηλαδή δεν έχει έρθει σε εσάς εξ αρχής, δεν έχετε κάνει τη μέτρηση εσείς, δεν έχετε συστήσει εσείς, είναι ίσως και ένα ακουστικό το οποίο έχει μια τεχνολογία που δεν είναι και η τωρινή, που όλα αυτά αλλάζουν, ναι. Το ξέρουμε. Μέρα με τη μέρα έρχονται καινούργια. Σαφώς, αν είναι μια συσκευή η οποία είναι της δεκαετίας, δεν μπορεί να έχει και απαιτήσεις πάρα πολλές ο Πάσχων. Mm-hmm. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα και νομίζω το είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, mm-hmm. ότι είναι τόσο γρήγορη η ρυθμή εξέλιξης των συσκευών αυτών που δεν την προλαβαίνεις πλέον την νανοτεχνολογία. Και μικραίνουν, συρρυκνώνονται, οι αποδόσεις είναι καλύτερες. Μπορεί όμως για κάποιο λόγο να μην έχει γίνει σωστή εφαρμογή. Εκεί να το ξαναπροσπαθήσουμε, να τον δούμε, mm-hmm. να ακούσουμε, να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του. Και νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το αντικείμενό μας είναι να εστιάζουμε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βοηθά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ακολουθεί τους ανθρώπους. Mm-hmm. Κάνοντας λοιπόν καλύτερη τη ζωή του, τον βοηθάμε. Και όσοι με γνωρίζουν γενικά από τις δραστηριότητες μου, ξέρουν ότι είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή γενικότερα. Mm-hmm. Να βοηθώ τους ανθρώπους και να πηγαίνω παρακάτω. Μάλιστα. Οπότε τώρα όσοι παρακολουθούν την εκπομπή αυτή, γράφεται αυτό, έτσι, και από τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και από τους ίδιους, ότι με μία επίσκεψη στο δικό σας χώρο μπορούν να συζητήσουν το πρόβλημα που τους απασχολεί. Δεν είναι καλά όλα όσα θα ακούνε και θα θέλανε να ακούνε. Δεν ακούνε καλά πάλι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ή ακούνε πολύ δυνατά, ή τους ενοχλεί πολύ η συσκευή έτσι όπως είναι στα αυτή, αν δεν είναι κάποια καινούργια. Ναι, θέλουν, μπορεί να μην ακούσαν, ναι, κάτι σωστά, να μην κατάλαβαν, mm-hmm. κάτι σωστά. Μπορεί να ο άνθρωπος που τους το έχει εφαρμόσει να μην να εξαφανίστηκε, γιατί είναι σύνηθες κι αυτό. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ή να το έχουν πάρει από μια άλλη πόλη, γιατί τότε δεν υπήρχε, ναι, στην Καβάλα ένα κέντρο ακοής εξειδικευμένο, mm-hmm. και φοβούνται. Δεν μπορούν, είναι ακριβή η μετάβασή τους σε μια μεγάλη πόλη, μάλιστα, για να δώσουν λύση στο πρόβλημά τους. Είμαστε εκεί λοιπόν, Φιλικής Εταιρείας 7, να ξανασυζητήσουμε, mm-hmm. να δούμε ποιο είναι το θέμα του καθενός και να δώσουμε λύση.
Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε, γιατί ο κόσμος έχει ήδη κάνει μια έρευνα, έχει ήδη κάνει μια αγορά, όμως με αυτή δεν είναι ικανοποιημένος. Έχει αφήσει το ακουστικό του στην άκρη και πάλι το πρόβλημα, όπως ήταν, υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε τώρα μπορεί μέσα από τη δική σας συμβουλή και εμπειρία να αλλάξει τα κακώς κείμενα. Και από την άλλη να πούμε ότι ο ΕΟΠΗ ουσιαστικά πρημοδοτεί την εξέλιξη της τεχνολογίας, αφού κάθε 4 χρόνια δίνει μια επιδότηση περίπου 450 ευρώ στον κάθε ασθενή, για να μπορέσει να προμηθευτεί ένα νέο, αν χρειάζεται. Κάθε πόσα χρόνια? Κάθε 4 χρόνια. Όπως με τα γυαλιά, κάτι τέτοιο. Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα, ναι. Αυτό που ισχύει λοιπόν για την όραση, ισχύει και για την ακοή. Να το ξέρουν οι τηλεθετές, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και πλέον είναι συμβεβλημένο με στον οποίο ανήκουν όλα τα ταμεία. Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός πλέον. Είτε ήσουν στον ΟΓΑ, στο ΤΕΒΕ, στο ΤΣΑΙ, στο ΙΚΑ, έχεις ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. 400 ευρώ κάθε 4 χρόνια για την αγορά ενός καινούριου ακουστικού, ναι, το οποίο θα σας βελτιώσει πάρα πολύ την καθημερινότητα, θα σας αλλάξει τη ζωή. Γιατί είπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ακούνε είναι άνθρωποι που απομονώνονται, είναι άνθρωποι που τους απομονώνουν, γιατί στην παρέα δεν είναι και ευχάριστο να έχεις κάποιον να ρωτάει συνέχεια τι και πώς και πες το και ξαναπες το. Είναι... Ναι. Τώρα δεν θα έλεγα εκνευριστικό, στίγμα, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί πρέπει τον καθέναν, ανάλογα με την ανάγκη του, να τον προστατεύεις και να τον έχεις δίπλα σου. Αλλά δεν είναι και ωραίο. Και αυτοί δεν αισθάνονται καλά. Δεν αισθάνονται είναι όμορφα. Είναι καιρός να σπάσουμε τα ταμπού. Δεν είναι ταμπού να παραδεχτείς, ακόμα και σε νεαρότερη ηλικία, σας είπα ότι ο μέσος όρος ηλικίας πέφτει κάτω από τα 50. Ναι, να αυτό παραδεχτείς ήταν ότι έχεις ένα θέμα φορά που μου είπατε στην ακοή σου. Να ψαχτείς, να δεις τι γίνεται και να προλάβεις. Το θέμα είναι να προλάβεις την εξέλιξή του. Γιατί αν κάνεις την αποκατάσταση νωρίς, δεν θα εξελιχθεί η βαρικοία σου περαιτέρω. Ναι, εννοείται. Σήμερα έχουμε να κάνουμε, αν μιλάμε για την τρίτη ηλικία, τα περισσότερα είναι παραμελημένα περιστατικά, ταλαιπωρημένα από παλιές οτίτιδες που δεν είχαν πάει στο γιατρό ή είχαν σπάσει τα τύμπανά τους, δεν είχαν καλή πληροφόρηση. Και βλέπουμε παραμελημένες, όχι απλά πολλές, σχεδόν... τι να σας πω, σχεδόν πλήρη κόφωση. Σχεδόν πλήρη κόφωση. Αφημένες καταστάσεις. Πλήρη κόφωση, ναι, δηλαδή να αφήσεις κάτι που συμβαίνει σε πολλά περιστατικά στην αρχή πολύ ελαφρά και να οδηγηθείς και να μην ακούς και καθόλου. Ας έρθουμε λοιπόν να κερδίσουμε την καλή μας ζωή, να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη, να επικοινωνήσουμε με τον συνάνθρωπό μας, να χαρούμε την ζωή, να ξανακερδίσουμε τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι όπως την είχαμε αφήσει πριν την απώλειά της. Ναι. Μιλούσατε προχθές, τώρα, προηγουμένως, όχι την προηγούμενη φορά, τώρα μιλούσατε για πολύ σύγχρονα ακουστικά με την νανοτεχνολογία φτιαγμένα. Εξηγήστε μου λίγο τι είναι αυτά για να μάθουμε κι εμείς. Μικραίνει ο χώρος, συρρυκνώνεται ο χώρος που μπορούμε να τοποθετήσουμε όλες αυτές τις συσκευές σε ένα πολύ περιορισμένο χρόνο. Ουσιαστικά, όσο συρρυκνώνεται, γίνεται νάνο. Ο τρόπος μέτρησης είναι ουσιαστικά αυτός που μετράμε. Επειδή είναι συρρυκνωμένος. Ναι. Και μπορούμε σε πολύ μικρό χώρο να αναπτύξουμε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Και αν δούμε την εξέλιξη των συσκευών, θα τις δούμε να είναι ενός πολύ μεγάλου μεγέθους πριν από 20 χρόνια και να μικραίνουν την τελευταία χρόνια. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαρκουρόπουλε, ότι είναι πιο εύκριστο, ότι δεν είναι ορατό και είναι πιο εύκολο να το φοράει κάποιος? Ναι, είναι όσο και να μην θέλουμε, σαφώς θέλουμε να είναι διακριτικό. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να χτυπάει και στο μάτι. Ναι, αν κάποιος το καταλάβει, αν και ελάχιστοι βλέπουν κάποιον που φοράει μια συσκευή, γιατί το πρώτο παρακολουθούμε να κοιτάζουμε τον άλλον στα μάτια στην επικοινωνία μας οι άνθρωποι. Οπότε δεν κοιτάζουμε. Μάτια και χαμόγελο. Μάτια και χαμόγελο. Αυτό είναι το βασικό. Και πάμε παρακάτω. Συσκευές λοιπόν, είτε είναι μέσα στα αυτή δεν αναγνωρίζονται, είτε είναι πίσω στα αυτή είναι τόσο διακριτικές που δεν είναι ορατές. Αλλά θα ξαναβάλω στην κουβέντα μας μια κουβέντα που είχαμε έναν φίλο τελευταία. Mm-hmm. Όσοι κάνουν την δοκιμή τους και δούνε πόσο καλό είναι το αποτέλεσμα,
αδιαφορούν αμέσως για το μέγεθος οποιασδήποτε συσκευής. Mm-hmm. Για το αν με δει κάποιος. Αν με δει κάποιος, ναι, και τι γνώμη θα σχηματίσει. Ναι. Είναι τόσο το καλό που κερδίζουν που δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, όταν φοράς γυαλιά γιατί δεν βλέπεις, είναι ταμπού. Γιατί είναι το ακουστικό, γιατί πριν πάει 30 έτσι. Χρόνια ήταν. Ναι, ήταν σίγουρα. Γιατί εγώ θυμάμαι στα μαθητικά μου χρόνια. Ξέρετε, κύριε Μαρκουρόπουλο, επειδή ήταν συνηθισμένο με την ηλικία, λέγαμε ότι αυτός μεγάλωσε και δεν ακούει, κουφάθηκε. Ναι, ναι. Έτσι το είχαμε. Όχι, δεν ίσως. Είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, μπορεί το ποσοστό να μεγαλώνει, γιατί ο ένας τύπος βαρικοίας, η νευροαισθητήρια, η πρεσβειακουσία εξελίσσεται μαζί με την ηλικία και οπότε ισχύει αυτό, αλλά σαφώς υπάρχουν και κληρονομικές βαρικοίες σε νεαρότερη ηλικία. Οι βαρικοίες που προέρχονται από θόρυβο, οι βαρικοίες που προέρχονται από μια οτίτιδα παραμελημένη, για παράδειγμα, και μπορεί να συμβεί σε πολύ μικρές ηλικίες. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να συμβεί και μια, να υπάρχει και μια βαρικοία σε ένα νεογέννητο παιδάκι. Ναι. Ναι. Αυτά τα περιστατικά πώς αντιμετωπίζονται, όταν είναι ένα παιδί ή όταν είναι ένας έφηβος? Η διαφορά μπορεί να είναι λίγο. Έχει μικρές διαφορές. Το θέμα είναι σε αυτές τις μικρές ηλικίες γρήγορα να προλάβουμε, να εξετάσουμε και να ανιχνεύσουμε τη βαρικοία. Mm-hmm. Είναι το βασικό. Δυστυχώς το παιδί ξεγελάει τους γονείς. Μπορεί να ξεγελάσει ακόμη και τον παιδίατρο μερικές φορές. Οι οριλά μπορεί να εξετάσουν το παιδί και να ανιχνεύσουν αν υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στο νοσοκομείο Καβάλας όσα παιδιά γεννιούνται τα τελευταία 1-2 χρόνια υποβάλλονται σε μια εξέταση για έναν έλεγχο ακοής. Είναι ένα πρόγραμμα νεογνικού ελέγχου ουσιαστικά. Και από εκεί και μετά παίρνουν ενημέρωση από τους γιατρούς ότι κάθε πότε μπορούν να επαναλάβουν αυτή την εξέταση. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα περιστατικά. Ή αν ανιχνευτούν, αντιμετωπίζονται τόσο σωστά ώστε το παιδί να ακούσει και να μπορέσει να μιλήσει στην εξέλιξή του. Ναι, γιατί ένας άνθρωπος που δεν ακούει δεν μπορεί και να μιλήσει συνήθως. Βέβαια, πρέπει να είναι πολύ βαρύ αυτό το περιστατικό. Όταν υπάρχει μια ελάττωση ακοής από τη φυσιολογική, εκεί αντιμετωπίζεται με ένα ακουστικό. Όταν είναι πιο βαρύ το περιστατικό. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι το παιδί που βρίσκεται στην ηλικία 2-3 χρόνων έχει επικοινωνία και δεν θα κάνουμε να χτυπήσουμε το τραπέζι ή θα κάνουμε θόρυβο, αλλά από πίσω μπορούμε να του μιλήσουμε, να του πούμε να στρίψει δεξιά ή αριστερά, για παράδειγμα, ή να το πάμε για μία μέτρηση στον οριλά, να κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο για να ξενιάσουμε, ώστε να προλάβουμε. Είναι σημαντικό στην ηλικία 3-5 ετών το παιδί να ακούει καλά για να αναπτύξει και την ομιλία του σωστά. Εννοείται. Γιατί δυστυχώς αλλιώς θα μιλήσει με τον τρόπο που ακούει. Τα περιστατικά κοφαλαλίας νομίζω περιορίζεται πάρα πολύ πλέον με την έγκυρη, με την πολιτολογικό έλεγχο, ναι, και την εξέλιξη. Και αν η βαρικοία είναι μεγάλη που τίνει προς την κόφωση, υπάρχουν και τα κοχλιακά εμφυτεύματα που είναι κλάδος της χειρουργικής των οριλά, που μπορούν να γίνουν σε κέντρα όπως το ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη από ειδικούς επιστήμονες. Σε περίπτωση κάποιων επεμβάσεων, πάλι ίσως χρειαστεί βοήθεια μετά από ένα ακουστικό το οποίο θα το φοράει ο άνθρωπος. Συνήθως, ναι. Τα κοχλιακά που είπαμε μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές συσκευές για πιο μεγάλες βαρικοίες, σχεδόν κοφώσεις, και μέχρι το παιδί να μπει στη διαδικασία, γιατί μπαίνει σε μια αναμονή για να γίνει το χειρουργείο και η επέμβαση, μέχρι τότε πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί ακουστικό βαρικοίας. Είναι σημαντικό να του δώσουμε ήχους, όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν είναι κάτι που μας τρομάζει. Έχω δει και στην μετεκπαίδευσή μου πολλά παιδιά που είχαν σχεδόν κόφωση μικρή ηλικία, ανιχνεύτηκαν από τους γιατρούς ή από τους γονείς τους, εξελίχθηκαν και είναι επιστήμονες τώρα και είναι και βοηθοί στο ΑΧΕΠΑ και ήταν εκπαιδευτές μας. Ωραία αυτό που λέτε. Στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να έχουμε καταλάβει τίποτα. Χωρίς να έχουν πρόβλημα πια. Είναι όμορφα τα νέα που λέτε, ναι, ναι. Γιατί είναι οι άνθρωποι χωρίς ακοή θα ήμασταν άνθρωποι που δεν θα απολαμβάναμε τόσα πράγματα από τον ήχο ενός πουλιού. Ναι. Αφού είμαστε τρικισμένοι με αισθήσεις, γιατί να υστερούμε σε μία αίσθηση, αφού μπορούμε να την αποκαταστήσουμε. Ναι. Και πάρα πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν ακούει καλά, γιατί είναι και συνθήκες της εποχής με τους ήχους.
τόσο έντονη ήχη που δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να τους αντέξει σε κάποια επίπεδα, οπότε δημιουργείται και πρόβλημα στην ακοή. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τους νέους ανθρώπους και για όλο αυτό που μαρτυρικά γίνεται. Δηλαδή τώρα εγώ προχθές οδηγούσα στη Θεσσαλονίκη και δίπλα μου ήταν μία μηχανή με τελείως βγαλμένη εξάτμιση. Το κεφάλι μου δηλαδή αρρώστησα. Μου ήρθε να πω, τι κάνεις παιδί μου, δεν σέβεσαι κανέναν, άντε εσύ μπορεί να θες να το πάθεις, εγώ γιατί. Και πολλά τέτοια, πάρα πολλά περιστατικά, όπως σε ένα νυχτερινό κέντρο, η ένταση στο φουλ, βγαίνεις έξω και δεν ακούς μετά τίποτα. Δεν είναι φυσιολογικό να ζεις έτσι, αυτό, γιατί κάποια όλα, στιγμή όλα αυτά θα κάνουν θέμα, σύνδεση, πρόβλημα. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ενημέρωση για το τι κάνουν πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους. Ναι. Και μετά στους υπολείπους. Και μετά υπολείπους, την προκαλούν και στους γιατί γύρω τους, ο αναβάτης αυτός της μηχανής, αν δεν φοράει κράνος, κάνει ζημιά και στον ίδιο τον εαυτό. Πού να το πεις, περνάνε τα μηχανάκια και τα έχουν τέρμα το θόρυβο, θα ρίξει και αυτό είναι μαγιά. Είναι μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να κάνει κάποιος και στον εαυτό του και στους άλλους. Θα πάμε διαφημίσεις, κύριε Μερκουρόπουλε. Θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε και για τα ακουστικά. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα και πώς αυτά λύνονται με τις νέες εξελίξεις της υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει και το κατάστημα του κ. Μαρκουρόπουλου, ειδικού ακουολόγου εδώ στην πόλη της Καβάλας. Πάμε, διαφημίσεις. Ειδικός ακουολόγος, ο κ. Μιχάλης Μαρκουρόπουλος, είναι εδώ σήμερα. Είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα που παίρνουμε από την επιστήμη της ακουολογίας. Βλέπουμε και ακούμε πολύ ωραία πράγματα. Βλέπουμε, δεν βλέπουμε ακριβώς, γιατί δεν μας έφερε και σήμερα τα ακουστικά. Εγώ του είχα πει την άλλη φορά στην άλλη μας εκπομπή. Θέλω να φέρει εδώ τα ακουστικά για να δείξουμε. Να σας πω γιατί δεν το έκανα. Ναι. Το έκανα γιατί ήθελα να δώσω έμφαση στο ότι δίνοντας και δείχνοντας μια συσκευή, δεν λύνεται το πρόβλημα της ακοής μας. Εννοείται πως όχι. Απλά αν δηλαδή ένας φίλος μου εδώ δίπλα είχε θέμα βαρικοίδας και του είδε μια συσκευή για να την δοκιμάσει. Δεν θα λυθεί. Πρέπει να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία. Έχει γνωματευτεί από τον ορειλάτο ότι έχει βαρικοία. Το έχουμε κάνει το τεστ ακουστικότητας εμείς, να έχουμε κάνει την αξιολόγηση. Έχουμε πάρει το προφίλ του, έχουμε δει το ιστορικό του, τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μάθει για τον τρόπο ζωής. Πού συχνάζει, πάει για καφέ, είναι ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο, τι κοινωνική ζωή έχει. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβω υπόψη μου σε μια εφαρμογή και για να ακολουθεί την διαδικασία. Και κάθε περίπτωση, γι' αυτό λέμε, και είναι διαφορετική, σε άλλους παράγοντες οφείλεται και άλλο τρόπο ζωής έχει ο κάθε άνθρωπος. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, ακολουθούμε ένα σχεδιασμό, δίνουμε και ένα πρόγραμμα στον άνθρωπο που μας εμπιστεύεται και έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Η αποκατάσταση γίνεται βήμα-βήμα. Μπορεί από την πρώτη στιγμή να ακούσει διαφορετικά και να ακούσει πολύ καλά, αλλά θέλει σίγουρα γύρω στις 30 μέρες για να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Βήμα-βήμα θα κατακτήσει το πολύ καλό επίπεδο να ξαναχαρεί τη ζωή του, να την ξαναζήσει πάλι από την αρχή. Μου λέτε τώρα, έτσι όπως σας παρακολουθώ με προσοχή, μου λέτε ότι ίσως είναι και επικίνδυνο για κάποιον άνθρωπο που δεν ακούει ελάχιστα, να ακούσει πάρα πολύ καλά ή πάρα πολύ δυνατά. Δεν θα μπορεί να το συνηθίσει, θα του φανεί κάτι ξένο και θα αφήσει το ακουστικό στην άκρη. Άρα πρέπει αυτό να ρυθμίζεται σιγά σιγά και να έρθει εκεί που πρέπει να είναι. Σκεφτείτε λίγο να το κάνουμε με μία άλλη αίσθηση, ότι είμαστε κρυμμένοι σε ένα υπόγειο που είναι σκοτεινό και βγαίνουμε μεσημέρι καλοκαιριού στο φως. Δεν μπορούμε να δούμε κατευθείαν. Okay. Κλείνουμε τα μάτια μας και περιμένουμε, θέλουμε λίγο χρόνο να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα. Αυτό. Ή και το αντίστροφο. Όταν πάμε στο σκοτάδι, περιμένουμε να περάσει λίγη ώρα για να μπορέσουμε να διακρίνουμε στο σκοτάδι. Είναι προσαρμοστικότητα. Ακριβώς. Είναι θέμα προσαρμογής λοιπόν και να πάρουμε την καλή. Το καλύτερο της αίσθησης αυτής της ακοής. Όχι όλον τον ήχο, θα του προκαλέσουμε κακή. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο εγκέφαλός μας, γιατί με τον εγκέφαλο ακούμε. Αυτή είναι το μέσο μεταφοράς του ήχου. Ναι, ναι, ναι. Να καταλάβει ότι η απώλεια που είχα 15-20 χρόνια είναι τόσο μεγάλη. Γιατί ένας βαρύκος, ένας άνθρωπος που έχει απώλεια ακοής, συνήθως για να φτάσει σε μένα έχουν περάσει 15 χρόνια περίπου. Τόσα πολλά λέτε. Ναι. Είναι να το αποδεχτεί και να ακούσει τις παρενέσεις των διπλανών του ότι, άνθρωπε μου, πάνε να το δεις λίγο. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσεις και να βοηθηθείς. Mm-hmm.
επειδή γίνεται πολύ σταδιακά η απώλεια, δεν αργεί να, το, να πάρει το, την απόφαση. Ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια και ευνίδιες περιπτώσεις, εκεί πάνε πιο γρήγορα, εκεί ακολουθείται άλλη διαδικασία και σαφώς πρέπει να ακολουθήσει πρώτα απ' όλα πολύ καλά τις συμβουλές του γιατρού του για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, τι ακριβώς θα το κάνει και αν μετά δεν έχουμε βελτίωση, τότε είναι η δικιά μας δουλειά. Μάλιστα. Οι άνθρωποι συνήθως ακούν το ίδιο και από τα δύο αυτιά. Από την εμπειρία σας. Ναι. Όταν μιλάμε για απώλεια, στην απώλεια δηλαδή, περίπου η απώλεια, αν μιλάμε για την ηλικία, όσο μεγαλώνουμε την πρεσβειακουσία, περίπου η απώλεια φαίνεται να είναι ίδια. Mm-hmm. Περίπου ίδια. Τώρα από εκεί μετά έχεις διακυμάνσεις, γιατί μπορεί να, ανάλογα το τι δουλειά έκανες, μπορεί να υπήρχε κάτι που σε επηρέαζε στη μια πλευρά ή στην άλλη, ή να έχεις πάθει μια μόλυνση στο ένα αυτή ή στο άλλο αυτή. Γι' αυτό μπορεί να επηρεάσει το ακόγραμμά του και ο γιατρός να δει κάτι διαφορετικό στο ένα αυτή ή στο άλλο. Εξάρτητα την κληρονομικότητα. Αλλά περίπου είναι το ίδιο. Περίπου. Μάλιστα. Οπότε τα ακουστικά, γι' αυτό σας το ρώτησα, πρέπει να τα έχει κάποιος στο ζευγάρι. Ναι. Αν είναι μια νευροαισθητήρια βαρικοία, είναι μια οτοσκλήρηση που δείχνει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και στα δύο αυτιά, σαφώς πρέπει να γίνει ζευγάρι. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης, ίσως η μοναδική, που κάναμε εφαρμογή ενός ακουστικού τόσα χρόνια. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ανεπτυγμένες, η προσέγγιση είναι η αποκατάσταση ή η ακοής. Όταν χρειάζονται δύο, θα εφαρμοστούν δύο. Όταν χρειάζεται ένα, θα εφαρμοστεί ένα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, για πολλά χρόνια εφαρμοζόταν μόνο ένα. Και εδώ έχει να κάνει με το όλο λάθος που γίνεται και από το νεοπή που πρημοδοτούσε μόνο ένα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν η βαρικοή είναι πολύ μεγάλη, πρημοδοτεί και δεύτερο. Είμαστε σε μια καλύτερη διαδρομή και ο πλευράς ΕΟΠΗ αναγνωρίζει τα προβλήματα. Μάλιστα. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι πολύ δαπανηρό, βέβαια όταν πρόκειται για την ζωή, την ποιότητα της ζωής, όπως και να είναι, θα υπάρχει ένας τρόπος, άλλωστε βοηθάει και το Ταμείο, για να ωφεληθείς και να αποκαταστήσεις το πρόβλημα της ακοής σου. Όμως, μπορούν όλοι να το υποστηρίξουν οικονομικά. Είναι κάτι πολύ σχετικό το ακριβό και το φθηνό. Εγώ είμαι σε μια ηλικία που και οι γονείς μου και εμείς λέγαμε ότι το ακριβό είναι και φθηνό ή το φθηνό είναι πάντα ακριβό. Υπάρχουν αρκετές επιλογές. Εγώ συνηθίζω να δίνω περισσότερες από δύο επιλογές στον άνθρωπο που προσπαθώ να βοηθήσω, να υποστηρίξω. Σαφώς δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ φθηνό και μπορείς να το πάρεις αμέσως και από τον πάγκο ενός καταστήματος, γιατί γίνεται μια παραγγελία γι' αυτό. Και με τη βοήθεια του ΕΟΠΗ, με ένα καλό πρόγραμμα ίσως δόσεων ή μια καλύτερη προσέγγιση, φτάνει σε μια τιμή που συνήθως είναι, στις περισσότερες είναι προσιτή. Ελάχιστα περιστατικά δικά μου δεν ζήτησαν βοήθεια γιατί δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν οικονομικά. Ναι. Μάλιστα. Είναι θέμα προτεραιότητων, να σας πω λίγο. Ναι, αυτό όπως είναι και το μία, πρόβλημα, φυσικά. Πώς νιώθεις ότι είναι το πρόβλημά σου. Κάποιοι, για παράδειγμα, για την λέμε τώρα, κοστολογούν ότι μια επέμβαση καρδιάς πρέπει να κάνει, για παράδειγμα, 20.000 και κάποιοι κοστολογούν ότι η τοποθέτηση, τι να πω, φυτεμάτων δοντιών κοστίζει κάποια άλλα λεφτά. Ναι. Όλα έχουν ένα κόστος. Σαφώς το θέμα είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Οι νεότερες μπορεί να κοστίζουν λίγο παραπάνω. Γίνονται όμως πιο προσιτές. Μάλιστα. Όσο περνάνε τα πρόβλημα. Υπάρχει επιλογή σε ποιότητα και τιμές. Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στον φυσικό ήχο. Είναι περισσότερα τα φίλτρα που έχουν οι μικρές αυτές συσκευές. Και αυτό, βέβαια, την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι που ζητάνε από εμάς να την πληρώσουμε και σαν διαφορά. Είναι σαν το φάρμακο που όταν πρωτοβγεί το φάρμακο για τα πρώτα 10 χρόνια έχει μια τιμή, για παράδειγμα, αν πούμε ενδεικτικά 100 ευρώ, ενώ μετά τα 10 χρόνια η τιμή αυτή θα είναι κάτω από τα 40 ευρώ. Έτσι γίνεται. Έτσι πάντα. Δηλαδή πρέπει κάποια χρήματα από αυτά να αποδοθούν στην εταιρεία για να συνεχιστεί η έρευνα.
Και είναι ένας χώρος που η έρευνα έχει πιάσει τόπο. Αν να σας δείξω τις συσκευές που έχω, από αυτές που μου έχουν χαρίσει οι γιατροί, πώς ήταν στη δεκαετία του 40-50, τα ακουστικά βαρικαιώδες και πώς είναι σήμερα και τι άκουγαν τότε και τι ακούν σήμερα, είναι τεράστια η διαφορά. Ναι, φυσικά θα είναι. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο, αφού εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία συνέχεια. Τώρα φτάσαμε στην νανοτεχνολογία, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Το βλέπουμε από τα κινητά μας, τα βλέπουμε από όλα. Μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω σχετικά με τα κινητά, τα οποία τα έχουμε και μιλάμε ή βάζουμε ένα ακουστικό, το οποίο συνήθως εκπέμπει σε δυνατή συχνότητα. Πώς επηρεάζει αυτό, επειδή έχετε σπουδάσει το θέμα, γι' αυτό σας το ρωτώ. Ο συνεχής ήχος σε πολλά ντεσιμπέλ, σαφώς θα προκαλέσει ζημιά. Σίγουρα θα κάνει κάποιες εμβοές σε βάθος χρόνου και σίγουρα κάποια απώλεια ακοής. Γι' αυτό η νέα τεχνολογία, ειδικά στα smartphone, από ένα σημείο και μετά θα σας βγάλει μια ένδειξη στην οθόνη που λέει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ή προσοχή, ξεπερνάτε το όριο, όταν φτάσουμε σε ένα ποσοστό 60-70%. Μέχρι εκεί λοιπόν ξέρουμε ότι δεν προκαλούμε ζημιά στα αυτιά μας. Από εκεί και μετά όμως είναι σαν να υπογράφουμε με τη συνένεσή μας την απόλυτη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουμε στα αυτιά μας. Θέλει λοιπόν έναν έλεγχο. Και να σας πω κάτι, αν λέτε ότι εγώ θέλω να ακούω λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν το κάνω, το ευχαριστιέμαι, μήπως πρέπει να ρίξετε μια ματιά στα αυτιά σας, ναι, να ελεγχθείτε από τον ορειλά. Ας το δούμε αυτό, ναι, για να λυθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Και ήθελα λίγο κλείνοντας να πω ότι όλη αυτή η αποκατάσταση της ακοής και όλα αυτά τα βήματα γίνονται από άνθρωπο προς άνθρωπο. Δεν είναι κάτι απρόσωπο. Δεν είναι ότι μπαίνω σε μια εταιρεία απρόσωπη και βοηθιέμαι. Πρέπει ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε να το αφαιθούμε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και αυτός που αναλαμβάνει το κάθε περιστατικό, αυτός πρέπει να το ολοκληρώσει και στα τα επόμενα χρόνια να φροντίζει τον πάσχοντα. Να έχουμε τον προσωπικό μας, ακούω λόγο. Ουσιαστικά, ναι, ναι. Αυτό μου λέτε ουσιαστικά, τώρα. Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο αυτό και πιο χρήσιμο να γίνεται για εμάς. Μου είπατε ότι η ηλικία όσο πάει και μικραίνει. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα φτάσει και στα 30, αλλά όχι, στα 30 εγώ, να μην ακούει κάποιος, λέτε. Είχα την εντύπωση, όπως και εσείς, που ίσως στην πρώτη συνέντευξη, ότι όταν μιλάμε για βαρικοία, μιλάμε για μια ηλικία ίσως 80-85. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ, πολύ μικρότερα. Και λόγω των βιομηχανικών θορύβων και λόγω των ακουστικών τραυμάτων και όλα αυτά. Βλέπω συνεχώς νέους ανθρώπους να με προσεγγίζουν για τη διερεύνηση. Ναι. Πολλοί, αρκετοί, έρχονται για έναν έλεγχο και δεν προχωράνε σε εφαρμογή. Κάποιοι μόνο κάνουν τη διερεύνηση. Να δουν πώς είναι, να τους φύγει η περιέργεια. Επειδή έχουν ακούσει ότι ο γείτονάς τους, η κυρία Μαρία που κάθεται στη γειτονιά εκεί, σφυρίζει και το βάζει δυνατά και όλα, έχει προβλήματα. Εντάξει, εγώ αναρωτιέμαι, πότε το πήρε η κυρία Μαρία, ποιος το έχει βάλει, τι τύπος είναι, τι προβλήματα έχει, δεν είναι όλα ίδια. Ελάτε να συζητήσουμε, να δοκιμάσουμε. Δώστε το ιστορικό και από εκεί και μετά να φύγετε από να την περιέργεια. Να γίνει σωστή η εφαρμογή και η τοποθέτηση. Σε εμάς η ενημέρωση όλη αυτή δίνεται δωρεάν. Μάλιστα. Αλλά καλό είναι να τηρούμε μια διαδικασία με ένα ραντεβού για να έχουμε τον χρόνο να τους ενημερώσουμε σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και να έχετε την ευκαιρία να τα πείτε όπως πρέπει να τα πείτε, όχι βιαστικά και γρήγορα. Ναι. Γιατί πάντως και εμένα, κύριε Μερκουρόπουλε, τώρα που το λέτε, μου έχει κάνει εντύπωση. Βρέθηκα σε παρέα που πίστευα ότι κάποιος ακούει καλά. Νέος άνθρωπος, και όχι μόνο μία φορά, και δεύτερη. Κατά τα άλλα υγιής, και όταν με κοιτούσε και προσπαθούσε να καταλάβει τι έλεγε, όταν με ρωτούσε ξανά και ξανά, και άνθρωπος και όλος και επιστήμονας, του λέει, έλεγα, μήπως δεν ακούς καλά. Μου λέει, ναι, έχω πρόβλημα. Και μου έκανε εντύπωση, ναι, δηλαδή νέοι άνθρωποι, πόσοι 55 χρονών άνθρωπος τώρα και να σου λέει ξανά και ξανά επανέλαβε αυτό που είπες, γιατί δεν μπορώ να σε καταλάβω, και εσύ να αναγκάζεσαι να φωνάζεις δυνατά έτσι ώστε να σε ακούν και οι διπλανοί μιλώντας δίπλα σου σε κάποιον. Δεν είναι όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του, απολαμβάνει τη μουσική του, πάει στο θέατρο.
πάει σε μια συναυλία. Όχι, έχει τρομερό χώρο, πρόβλημα. Αν έχει τέτοια εννοείται. Θέματα, σε ένα καφέ, πολύβο, σε ένα μπαράκι μπορεί να πιει, μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο να φάει χωρίς να βασανίζεται. Δεν νομίζω. Ναι. Γι' αυτό η λύση είναι η τεχνολογία της εποχής, η εφαρμογή ενός ακουστικού για να λυθεί το πρόβλημα. Διαφορετικά το πρόβλημα δεν θα λυθεί δια μαγείας. Όχι, δια μαγείας δεν γίνεται. Ούτε δυστυχώς επανέρχεται. Γιατί μία φίλη μου λέει, που κιόλας από την πρώτη εκπομπή της είπα, δεν είναι βέβαια καβάλα, αλλά δεν έχει, γιατί έχετε και σε άλλα μέρη εσείς. Είπαμε ότι είστε και Κομωτινή. Στην Κομωτινή και στις Σέρρες. Στις Σέρρες, ναι. Και της είπα, μου λέει, εντάξει, μπορεί να επανέλθει το ακουστικό νεύρο και τα λοιπά. Ήταν και γύρω στα 70, δεν ήθελα να της μιλήσω κιόλας για να πω. Αν ήταν μια ευνίδια βαρικοία. Ναι. Ούτε, νομίζω γιατί το έχει καιρό τώρα, πρέπει πολύ καιρό. Ο Ριλά να ακολουθήσει τις οδηγίες του Ριλά της και δεν θα κάνει. Συνήθως όλοι. Έπαιρνε βιταμίνες για να υποστηριχτεί και τα λοιπά, αλλά δεν. Εντάξει, αν δεν είναι κακό, οι βιταμίνες δεν κάνουν κακό, αλλά δεν δίνουν και λύση. Και τη λύση, ναι. Και τη λύση, μάλιστα. Ας το δοκιμάσει. Αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί σε εσάς. Μάλιστα. Και από την άλλη, να ξέρετε κάτι, μεγαλώνουμε και επίσης δεν κατανοούμε το πώς περνάει η ηλικία. Ναι. Αισθανόμαστε, μπορεί η καρδιά μας να είναι 25. Αχ, εντάξει, αυτό είναι το. Αλλά είμαστε λίγο περισσότερο. Το δύσκολο, σιγά, ναι. Και εγώ δεν ήθελα να βάλω τα γυαλιά πρεσβειοποιία. Ναι, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω. Και επειδή έχουμε συνεχώς μελέτη, έχω 4 και 5 ζευγάρια μαζί. Και παρακολουθείτε και όλα τα συνέδρια για Μερκουρόπουλα, ενημερώνεστε για όλα. Δεν είναι εύκολο για να είσαι μέσα στα πράγματα να πάσα στιγμή. Είναι μια κομμάτι, που τρέχουν οι εξελίξεις. Είναι παρακλάδι της ιατρικής. Ναι. Και δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το αντικείμενο αν δεν ακολουθείς τις εξελίξεις, αν δεν διαβάζεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή έτσι όπως την ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ακουστικό που ήδη φοράτε και θέλετε αυτό το πρόβλημα να το συζητήσετε, για να το λύσετε φυσικά, εκεί στοχεύει η συζήτηση. Μπορείτε να επισκεφτείτε δωρεάν το κατάστημα του κυρίου Μερκουρόπουλου, φιλικής εταιρείας 7. Είναι ισόγειος χώρος. Ναι, είναι ισόγειος χώρος. Εύκολα δείτε εκεί, θα βρείτε λύση, μια που ο ειδικός ακουολόγος, ο κύριος Μερκουρόπουλος, μπορεί να σας πει τι συμβαίνει με το δικό σας ακουστικό και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελό σας. Σωστά. Να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ. Είδατε που έχουμε πράγματα τόσα να πούμε και δεν μας προλαβαίνει ο χρόνος. Ναι. Έτσι. Θα έχετε να πείτε και κάτι συμπληρωματικά και στη φίλη, σας, αυτή την κυρία που δεν ήξερε, ναι, μπορείτε να της πείτε και κάτι παραπάνω. Η σωστή ενημέρωση μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν οι πηγές, οι αδειές. Δεν είναι. Εγώ θέλω μόνο να ευχηθήσω την προσοχή στο ίντερνετ. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες από κέντρα ή από γιατρούς για να διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Υπάρχουν όμως πολλοί απατεώνες που μπορούν διάφορα προϊόντα, χάπια, κρέμες, σπρέι, τα οποία αποκαθιστούν την ακοή. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ακοή. Μπορεί αντιθέτως, να είναι και επικίνδυνα. Αντιθέτως, αλλιεύουν χρήματα με έξυπνο τρόπο. Εντάξει, άμα δεν έχουμε μια προσωπική επαφή και ο καθένας μας είναι μοναδικός και το κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό, δεν είναι κανένα ίδιο με το όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, είναι και ακοή, δεν είναι όλα έτσι τα ίδια. Ναι, τα προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Μερκουρόπουλε, εύχομαι να είστε καλά και να τα ξαναπούμε σε μια εκπομπή ενημέρωσης, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για το πρόβλημα αυτό της ελαττωμένης ακοής. Να είστε καλά και να τα ξαναπούμε. Και καλές γιορτές να έχετε, θα τα πούμε μέσα στο Δεκέμβρη. Εσείς, να είστε καλά σε όλους. Και όποιος θέλει να βρει απαντήσεις στις απορίες που έχει, επισκέφτεται το κατάστημα και μαθαίνει τα επιπλέον που εμείς δεν προλάβαμε να πούμε. Να είστε καλά, περνάμε να παρουσιάσουμε μόδα για παχουλές από το κατάστημα Juicy, καινούργιες παραλαβές. Πάρα πολύ ωραία ρούχα σε εσάς που φοράτε XXXL. Λοιπόν, δείτε τι ακολουθεί.